Προσπαθούμε να αναλύσουμε το φαινόμενο και να δούμε τα αίτια του. Επειδή είχαμε μερικές σεισμικές δονήσεις μικρού μεγέθους στην περιοχή και στη συνέχεια είχαμε κάποιες μικρές διαρρήξεις στο έδαφος. Επειδή είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και όλη η Κρήτη άλλωστε, ήθελα από κοντά να δω τα φαινόμενα αυτά, πού οφείλονται καταρχάς και πώς εξελίσσονται. Σύμφωνα με την αυτοψία την οποία κάναμε με τον κύριο Δήμαρχο και τον Πρόεδρο, διαπιστώσαμε ότι έχουμε να κάνουμε βεβαίως με τις μικρές σεισμικές δονήσεις, αλλά έχουμε να κάνουμε και με εδαφικές διαρρήξεις, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα οφείλονται στους σεισμούς, γιατί συμπίπτουν χρονικά. Είναι μια περιοχή εδώ το Καμάρι που και στο παρελθόν έχουν εκδηλωθεί και κατολισθήσεις αλλά και σεισμικότητα, όπως και στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν το ρήγμα που είδαμε με τον κύριο Λέκα, τον ευχαριστούμε που ήρθε στο χωριό μας. Αυτό ήταν πριν 2 χρόνια, είχαμε μια κατολισθήση εδώ 2.000 τόνοι πέτρες. Όπως σήμερα ο κύριος Λέκας, τα σημεία είναι καταστικά που δεν έχουν προβλήματα. Και περιμένω τα αποτελέσματα του κύριου Λέκα να μας πει περισσότερα νέα.